Μια ιστορική νίκη για την επαρχία της Πάφου. Πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο για τη στήριξη που έδειξε και για την όθηση που μας έδωσε στο τελευταίο δεκάλεπτο εναντίον μιας πραγματικά πάρα πολύ καλή ομάδας της ΕΘΑΣ. Ήταν καιρός για το παφίτικο μπάσκετ να έχει μια ομάδα στην πρώτη κατηγορία. Έχουμε κάνει αρκετή καλή δουλειά στις αναπτυξιακές ηλικίες και πιστεύω ότι φέτος, μετά από όρημη σκέψη, έγινε το επόμενο βήμα για να μπορέσουμε να έχουμε μια ομάδα στην πρώτη κατηγορία. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε ανταγωνιστικοί και παιχνίδι με το παιχνίδι θα είμαστε ακόμα καλύτεροι από αυτό που δείξαμε σήμερα. Βήμα με βήμα, παιχνίδι με παιχνίδι, θέλω να βελτιώνεται η ομάδα σιγά-σιγά. Είχαμε κάποιες δυσκολίες στην προετοιμασία μας. Είχαμε μια αλλαγή ξένου παίχτη πάρα πολύ νωρίς. Δύο απουσίες ξένων παιχτών που ήρθαν την τελευταία στιγμή του playmaker μας, του Trace Abrams και του ψηλού μας, του Αρτίνο. Νομίζω ότι το ταβάνι αυτής της ομάδας θα το δούμε σιγά-σιγά στην πορεία της χρονιάς. Ουσιαστικά το παιχνίδι κράθηκε στα ελεύθερα σουτ σήμερα. Εμείς είχαμε 3 στα 19 τρίποντα, κάτι το οποίο είναι ασυνήθιστο για την ομάδα μας. Τα οποία τα περισσότερα σουτ ήταν εξεμαρκάριστα. Μην ξεχνάτε ότι στο τελευταίο 1 και 20 ήμασταν μπροστά 4 πόντους. Είχαμε 3 κατοχές, δεν μπορούσαμε να τελειώσουμε το παιχνίδι. Δεχτήκαμε 6 πόντους και χάσαμε. Έτσι είναι το μπάσκετ. Χάσαμε και πάρα πολλά lay-up. Συνεχίζουμε, έχουμε μια νέα ομάδα. Όλα τα παιδιά προσπαθούν πολύ και είδατε ότι δίνουμε πάρα πολύ χρόνο συμμετοχής. Και στους Κύπριους, εμείς παίζουμε με ένα rotation 10-11 ατόμων. Πιστεύουμε πάρα πολύ, έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία την αρχή της χρονιάς και έτσι θα συνεχίσουμε.